Όλη βαθιά παλιά προς το κέντρο, κοντράρι όμως το Σοβίσκη στο σώμα εκεί του Ορφανού και έχει προωθηθεί προς το κέντρο η μπάλα. Όμως αποτέλεσμα και πάλι προσπαθεί να κερδίσει ο Ηρακλής να προωθήσει την μπάλα πιο ψηλά. 0-0 το αποτέλεσμα, υπενθυμίζω εδώ στο γήπεδο της Κυπαρισσίας. Ξανακερδίζει ο Καραχάλιος για τον Ηρακλή, που σε πολύ καλή θέση ήταν εκεί νωρίτερα και ο Διονυσόπλος. Πήγε όμως στα πόδια του Ποτηριάδη. Ναι, ναι, να ακούσουμε. Ναι, εδώ 0-0 όπως είπαμε στο γήπεδο της Κυπαρισσίας. Δύο καλές ευκαιρίες είχε η πλευρά του Ηρακλή μέσα στο πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς όμως να τελεσφορήσει. Και οι δύο ομάδες, όπως είπαμε, θέλουν οπωσδήποτε τους πολύτιμους βαθμούς από τη σημερινή αναμέτρηση για την Α1 τοπική κατηγορία. Ο Λινάρδος εκεί μοιράζει στα τερματοφύλακα κλίματο στο Δέρκα και γίνεται η κεφαλιά. Πολύ καλή φάση που σε πλέον εκτίθεται, δεν κατάφερε όμως κάτι. Πολύ καλή ενέργεια που έχει κάνει νωρίτερα και ο Καραχάλιος με το Διονυσόπλο για τον Ηρακλή κοντά στο 35 λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο Κυπαρισσίας. 0-0 το αποτέλεσμα ανάμεσα στον Ηρακλή Κυπαρισσίας και την Θύελλα Χαρακοπιού. Πολύ καλή φάση. Μοιρασμένες εντυπώσεις ό,τι αφορά το πρώτο ημίωρο για τις δύο ομάδες. Καθώς και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη, ο Ηρακλής όμως ελπίζει στους πολύτιμους βαθμούς για να αναλυθεί στην βαθμολογία της αλφανοτοπικής κατηγορίας. Πολύ καλή φάση εκεί, επιχείρησε ο Γεωργαλής δύο φορές έξω. Πάλα μαζί και με τον Σάχουρα εκεί για τον Ηρακλή. Πολύ καλή φάση, τουλάχιστον τέσσερις χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο 45 λεπτό και την πλευρά του Ηρακλή της Κυπαρισσίας δεν μπόρεσε όμως να κάνει την διαφορά.